νομίζω. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι λίγο το σχόλιο σχετικά το ότι η δική μου συμμετοχή είχε να κάνει λόγω της θέσης μου, αλλά και της εμπειρίας του να μπορώ να μιλήσω και να εξηγήσω και να εξειδικεύσω στον Υπουργό, αλλά ότι οι δασικές υπηρεσίες μια τέτοια σύσκεψη, παρουσία του Υπουργού, εκπροσωπήθηκαν όλες τις υπηρεσίες, οι δασικές από το Γενικό Διευθυντή Δασών και οι περιβαλλοντικές από την Γενική Διευθύντρια Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ήταν σύσκεψη η οποία αφορούσε υψηλά ιστάμενα τους επικεφαλείς των προσώπων, οι οποίοι είχαν επεξεργαστεί με τις υπηρεσίες τους τα σχέδια αυτά διαβούλευσης, τη διαχείριση, συγγνώμη, τα είχαν διαβουλευτεί, αυτή ήταν η εντολή, έτσι ώστε οι γενικοί διευθυντές των δύο αυτών τομέων από την αποκεντρωμένη να έρθουν εδώ προετοιμασμένοι. Δεν μπορώ να αντιλαμβάνομαι την πικρία του αγαπημένου μου συνάδελφου, το οποίο του εξηγήθηκε ότι δεν θα υπάρξουν υπηρεσιακοί νομών σε όλα τα επίπεδα και τις περιφέρειες, και η περιφέρεια εκπροσωπήθηκε εδώ από τον κύριο Περιφερειάρχη. Γιατί έχει δοθεί το σχέδιο τις προηγούμενες ημέρες στους γενικούς διευθυντές για να συνεννοηθούν με τις αρμόδιες διευθύνσεις τους, στην προκειμένη περίπτωση η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, έτσι ώστε αυτός να έρθει με την ενημέρωση και τις προτάσεις σε αυτή τη σύσκεψη. Οπότε καλύφθηκε δηλαδή αυτό, ναι. Εγώ θεωρώ ότι καταλαβαίνω αυτό που είπε ο Μανώλης, του ο κ. Σιλιγάρος, του εξηγήθηκε από το Γενικό Διευθυντή Δασών ότι τα πράγματα διατηρούν αυτό το πρωτόκολλο, γιατί έτσι ζητήθηκε και έτσι πρέπει να είναι. Και όλα αυτά που συζητήθηκαν εκείνη τη μέρα εδώ, τουλάχιστον από την πλευρά της αποκεντρωμένης και προς τα δάση και προς το περιβάλλον, γιατί υπάρχουν και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, είχαν τεθεί επίσης σε γνώση και διαβούλευση 10 μέρες πριν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο Δήμαρχος μας είπε χθες εδώ ότι ζήτησε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να τεθεί σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όλο αυτό και ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες άλλες και κάποιες ακόμη προτάσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αποδεκτό ή αν προκύψει κοινή υπουργική απόφαση όσο έχει από την πρόταση αυτή που έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας για το νησί. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Ζητήσαμε ότι αυτά που συζητήθηκαν και στο τέλος κατέληξαν στη σύσκεψη για αυτά που πρέπει να ίσως προσθεθούν ή αλλάξουν, τροποποιηθούν, γίνανε και διορθώσεις εκείνη τη μέρα. Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι την άλλη εβδομάδα, γιατί μετά βέβαια πάλι πρέπει να τύχουν επεξεργασίας ως προς τη διαμόρφωση της, γιατί είναι εκεί, δεν είναι υπουργική απόφαση, έτσι ώστε να προωθηθεί κατάλληλα από τη μεθεπόμενη εβδομάδα και ίσως να πάρει και τότε σάρκα και οστά ως σκία. Νομίζω ότι είπε δικαιωματικά ο Δήμος θέλει να το περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το συζητήσει, να ενημερώσει και να δει αν υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν για να μπουν σε αυτό το τριετές σχέδιο, γιατί δεν μιλάμε για το συνολικό πλάνο του διαχειριστικού σχεδίου όπου θα αφορά συνολικά τη χρυσή και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής στο Δινεκές. Είναι κάτι άλλο, είναι ένα σχέδιο δράσεων επιγόντων και κρίσιμων, οι οποίες πρέπει να πάρουν σάρκα και ώστε να υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, η οποία είναι η λήξη του διαχειριστικού. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Δήμαρχος ήταν εύλογο και σωστό. Τώρα παρακαλώ και τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να ανταποκριθούν σύντομα για να καταφέρουμε να το κάνουμε και από φέτος το καλοκαίρι αυτό θεσμικό εργαλείο. Με τη δημοσίευση της ΚΙΑ γίνεται θεσμικό μέσο. Οπότε μπορεί από τον Οκτώβριο, ας πούμε, να γίνουν πράγματα. Μπορούν να γίνουν ήδη πράγματα από τώρα, να ξεκινήσουν οι πιο ήπιες και εύκολες δράσεις, να εφαρμόζονται βάσει αυτό από τώρα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ωραία. Να μείνουμε όμως το σήμερα, κυρία Κοζηράκη. Αν έχετε την καλοσύνη, τι θα έχουμε σήμερα τώρα στο νησί? Ανοίγει η τουριστική περίοδος, έτσι, θα έχουμε και τουρίστες, θέλω να πιστεύω. Τι θα κάνουμε, θα έχουμε υπηρεσίες στο νησί? Είναι μια ερώτηση που μου τη βάζουν επιτακτικά αρκετοί. Δηλαδή, θα έχουμε... θα γίνει δημοπρασία για ξαπλώστρες, ομπρέλες, αυτό το λέω τώρα, γιατί είναι απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία μετά εξειδικεύεται από την κτηματική υπηρεσία του κάθε νομού. Θα είμαι άκερη και αναρμόδια να σας πω, ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει
διαγωνισμός για την εκμετάλλευση της παραλίας στη Χρυσή. Mm-hmm. Δεν το γνωρίζω ειλικρινά mm-hmm. αν θα υπάρξει φέτος. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει, γιατί υπάρχει αυτό το 15 του μήνα, του Μάη, δημοσιοποιήθηκε αυτό, γιατί για τα επόμενα 3 χρόνια, δεν, αν θυμάμαι καλά, δεν θα έχουμε δημοπρασίες στο νησί. Οπότε φανταστείτε τώρα να πηγαίνουν χιλιάδες τουρίστες, τι θα γίνει εκεί, αν δεν έχει υπάρχει μια σκιά. Και οι κέντροι δηλαδή θα καταστρέφονται, γιατί ο καθένας θα ψάχνει μια σκιά κάτω από τον κέντρο, αν δεν έχει ομπρέλα, ξαπλώστρα κλπ. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι σε αυτό τον παρόντα χρόνο, mm-hmm. φέτος, το, mm-hmm. το λείψω αυτό καλοκαίρι που θα mm-hmm. έχουμε, mm-hmm. δεν θεωρώ ότι αυτά που κάνουμε εμείς τώρα μπορούν να επηρεάσουν τώρα την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε σχέση με το νησί. Δεν το θεωρώ. Ίσως από το χρόνο, το καλοκαίρι του 2021, αν εξειδικευτούν πράγματα για τον τουρισμό εκεί, να μπορέσει να γίνει και αυτό. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν, και αυτό που είπα πριν για οικία, δεν αφορά αφορά το ότι επειδή το σχέδιο δράσης έχει κόστος υλοποίησης, γι' αυτό υπογράφεται από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Για τα κόστη που έχουν οι δαπάνες, οι ενέργειες που προβλέπουμε. Να. Δεν αφορούν την απόφαση για την εκμετάλλευση. Να. Φέτος δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η συνάφεια μεταξύ των δύο. Mm-hmm. Να επηρεάσει δηλαδή το ένα, το άλλο, στον προγραμματισμό του, είναι αδύνατον mm-hmm. ουσιαστικά. Ούτε μπορεί να επιβάλλει κάτι αυτό το σχέδιο δράσης στο Υπουργείο Οικονομικών για τον Αιγαλό και την Παραλία, ούτε το αντίθετο για αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε τέλος του Αυγούστου ήδη, είναι δύσκολο να γίνει mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Αυτά που αυτό το σχέδιο δράσης έχει πει για αυτό το καλοκαίρι, ότι μπορούν να τα δούμε να συμβαίνουν ίσως από τον Αύγουστο και μετά, είναι ενέργειες αναφορικά με τα σκουπίδια, είναι μία διευκόλυνση του λιμενικού να εκτελεί ελέγχους στο θαλάσσιο χώρο γύρω από τη Χρυσή mm-hmm. για τη μεταφορά υλικών, το οποίο mm-hmm. δεν υπάρχει δυνατότητα σήμερα. Είναι σε σχέση με τις καταδαφίσεις, όπου και για μένα υπάρχει ο διαγωνισμός, ο οποίος θα έχουμε οριστικό ανάδοχο τον επόμενο μήνα έτοιμο για τις καταδαφίσεις επίσης, και μπορεί να στραφεί προς τα εκεί ο ανάδοχος αυτός, mm-hmm. όπως επίσης και οι σκέψεις του να βγάλουμε τα μονοπάτια, αυτά που έχουν σημανθεί βέβαια, δεν mm-hmm. τα βάλουμε σε μονοπάτια. Τα οποία έχουν πρόβλημα από τη... Ναι, θα βγάλουμε τα μονοπάτια εντός και θα σηματοδοτήσουμε mm-hmm. το μονοπάτι περιφερειακά του Κεντρόδασους. Mm-hmm. Οι αποστάσεις είναι μικρότερες. Δεν περνάς mm-hmm. βέβαια με το Κεντρόδασος. Μέσα αλλά το δάσος. Ακόμα και τώρα, mm-hmm. όπου δεν έχουν μπει τουρίστες, δεν υπάρχουν mm-hmm. επισκέπτες, η καταστροφή είναι τρομερή, είναι πολύ μεγάλη μέσα στο Κεντρόδασος. Θεωρώ ότι ο καθένας που δεν χρειάζεται να είναι οικολογικά ευσυνείδητος, αλλά απλά να είναι άνθρωπος με την κοινή λογική, μπορεί να καταλάβει ότι με αυτή την κατάσταση και χωρίς καμία δράση προστασίας αυτής της μορφής, έτσι, δεν μπορούμε βέβαια να βάλουμε ούτε και θέλουμε σερματοπλέγματα και εισόδους mm-hmm. στο Κεντρόδασος. Αυτό δεν είναι προς καταστροφή τα επόμενα χρόνια. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ ωραίο νησί, πολύ ωραίο νησί, γυμνό εντελώς, δεν θα έχει κάτι μοναδικό. Θα είναι οι ωραίες παραλίες που έχει απέναντι και η Ράπετρα, ο Μακρύγιαλός κλπ. Ποιος θα μπει χωρίς αυτό το κόσμημα mm-hmm. να πληρώσει 25 και 30 ευρώ πηγενέλα στα καράβια mm-hmm. για να φτάσει σε αυτό το κρανίου τόπο και απλώς να κάνει ένα ωραίο μπάνιο. Κανείς. Να. Δεν θα έχει την έγκλη που έχει που είχε ο Ράπετρα. Γιατί να δώσει 30 ευρώ mm-hmm. να περάσει σε μια ωραία παραλία mm-hmm. που μπορεί να τη βρει και εκεί. Στο Ιεράπτρο, στο Μακρυγιαλό, στην Άρβη, παντού. Γιατί να το κάνει αυτό, όταν δεν υπάρχει αυτό το θέλγητρο. Αν καταστραφεί το οικοσύστημα, δεν θα είναι κάτι μοναδικό. Θα είναι άλλη μια ωραία παραλία. Η οποία όμως, επειδή θέλει ένα πολύ υψηλό εισιτήριο για να έχεις πρόσβαση, δεν θα το δίνει κανείς. Εγώ δεν θα το έδινα. Δεν θα το πλήρωνα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, με τους κέντρους τι θα κάνουμε που νοσούν. Ξέρω ότι έχει ενδιαφερθεί και το Πανεπιστήμιο. Έχουν βγει, είχαμε μιλήσει, νομίζω με τον κύριο Κατή, αν δεν κάνω λάθος, στο παρελθόν, και μας είχε επιβεβαιώσει αυτό το σκαθάρι, πώς το λένε, που τρώει τους κέντρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σε λίγο θα έχει φάει όλο το δάσος. Κοιτάξτε, μέχρι το 2018, όπου το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών από την Αθήνα, από τον Αλγό Δήμητρα,
ήρθε, έκανε αυτοψία, πήρε και δείγματα, έχουν απαντήσει επίσημα και στην αποκεντρωμένη και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πάνω ότι φυτοπαθολογικό αίτιο δεν υπάρχει. Αυτό βέβαια ήταν την άνοιξη του 18, όταν έγιναν αυτά. Έχουμε μεσολαβήσει 2 χρόνια έκτοτε. Δεν υπάρχει δηλαδή φυτοπαθολογικό αίτιο το οποίο έχει προκαλέσει αυτή την ξήρανση. Γιατί? Γιατί αυτή η ξήρανση δεν αφορά μόνο τους κέδρους. Πάνω στο νησί υπάρχει μια προσβολή, όχι προσβολή, συγγνώμη, υπάρχει ξήρανση των ειδών βλάστησης σε ποσοστό άνω του 30%. Του σχήνους και άλλα είδη επίσης. Άρα οφείλεται στην ξηρασία. Βέβαια, όταν ένα φυτό νοσήσει, ξεραθεί, συγγνώμη, όταν ξεραθεί ένα φυτό και είναι ασθενής, υπάρχουν δευτερογενείς προσβολές. Μπορεί να πάνε έντομα τα οποία παρασιτούν πάνω σε αυτό. Αλλά ως πρωτογενή προσβολή, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών δεν βρήκε σκαθάρι ούτε κάποιον άλλον οργανισμό. Μιλήσαμε λοιπόν ότι αυτό οφείλεται, το οποίο δεν μπορούσε να το πει το Ινστιτούτο γιατί ήθελε ειδική έρευνα και μελέτη. Μιλήσαμε ότι αυτό οφείλεται σε κάποιο συνδυασμό, σε ένα πολύ κακό συνδυασμό αβιωτικών παραγόντων. Και η ξηρασία και η άνωση θερμοκρασίας, πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς καθόλου βροχοπτώσεις. Και επίσης είναι πάρα πολύ πιθανό έχουν ανοίξει όλα τα πηγάδια που είχαν σφραγιστεί και έχει κατεβεί ακόμα παρακάτω ο υδροφόρος ορίζοντας. Οπότε υπήρξαν φυτά τα οποία για πολύ μεγάλα διαστήματα δεν είχαν ούτε μία σταγόνα νερό από το έδαφος. Άρα είναι ένα συνδυασμός, ας πούμε. Ένα συνδυασμός. Αυτοί καταλήξαν εκεί στο πόρισμα που λέγουν ότι εικάζουμε ότι είναι αυτό, δεν υπάρχει φυτοπαθογόνο, συνεχίστε την έρευνα. Πάνω λοιπόν στη Χρυσή, εκεί, επειδή μετά το 18 μεσολάβησαν βροχερά έτη και βλέπουμε πραγματικά, είδαμε προχτές ότι υπάρχει αναγέννηση, φυσική αναγέννηση στα είδη με τη βροχή. Είναι βέβαια κάτι που δεν μας κάνει να επαναπαυτούμε γιατί του χρόνου μπορούμε να έχουμε πάλι μεγάλη ξηρασία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, πρέπει να το δούμε. Προβλέπεται με το σχέδιο δράσης η εγκατάσταση εκείνος σταθμού κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι μετεωρολογικός, μετράει τις συνθήκες οι οποίες ευνοούν τις συνέπειες που έχει η κλιματική αλλαγή στον τόπο μας και θεωρούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθεί σε ένα τέτοιο extreme περιβάλλον της Ελλάδος. Υπάρχει ένας σταθμός στην ενδοχώρα, στο περτούλι των Τρικάλων, στον ορεινό όγκο και μέσα στα ελατοδάση, που μετράει, κάνει μετρήσεις αντίστοιχες εκεί για τέτοια περιβάλλοντα και θεωρούσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό ένας τέτοιος σταθμός να τοποθετηθεί στη Χρυσή, γιατί θα έχουμε, θεωρώ, πάρα πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Ηλιγάρδος ήθελε να παρέμβει, μας έστειλε όμως μια ερώτηση. Να την ακούσουμε, Ειρήνη, τι είπε ο... Καλημέρα και από μένα. Μεταφέρω έτσι την άποψη του κυρίου Δασάρχη, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είχαν ενημερωθεί καν για την επίσκεψη του Υπουργού στο νήσο Χρυσή και ότι δεν του ζητήθηκε από την υπηρεσία πρόσφατα κάποια ενημέρωση, κάποια στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει. Οπότε δεν ήξεραν καν ότι θα ερχόταν ο Υπουργός, ότι θα γίνει σύσκεψη και όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε και καταγράψαμε όλες αυτές τις ημέρες. Αφού έχει ανακοινωθεί τώρα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παντού. Μπορεί, Μαρία μου, να πω όμως επισήμως, υποθέτω, επειδή δεν ακούω την κυρία Κοζηράκη και μπορεί να τη διακόπτω, επισήμως όμως εκείνη ως υπηρεσία δεν ενημερώθηκαν προφανώς από την αποκεντρωμένη διοίκηση για τη συνάντηση αυτή, ώστε να παραθέσουν στοιχεία. Εάν είχαν ενημερωθεί, δεν θα εξέφραζε, όπως είπε, την πικρία του. Ωραία, νομίζω ότι απάντησε. Το απάντησε όμως πριν, δηλαδή θεωρώ ότι ο δήμαρχος που ήρθε με την αρμόδια αντιδήμαρχο περιβάλλοντος, αυτή είχε κάνει την προετοιμασία της για των υπηρεσιών της. Δεν νομίζω ότι η κυρία Σκυβάλλου Ρουμελιωτάκη έχει αυτό το επίπεδο της ειδικής γνώσης για το περιβάλλον που φέρουν οι υπηρεσίες από κάτω. Το ίδιο ακριβώς συνέβησε με την περιφέρεια και τον κύριο Ξυλούρη, που είναι ο ενταλμένος σύμβουλος για το περιβάλλον, ο οποίος κ. Σκυλούρης είχε για τους υπηρεσιακούς του παράγοντες έξω από την αίθουσα, έτσι ώστε αν χρειαστεί να γίνει υποστήριξη. Το ίδιο ακριβώς έγινε και για την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν έγιναν αυτά που έφυλαν για την προετοιμασία, αυτό έχει να κάνει γιατί δημιουργεί πρόβλημα μέσα στην ίδια την αποκεντρωμένη όσον αφορά
τις δικές μας παρεμβάσεις και προτάσεις. Mm-hmm. Όχι το παράπονο του κ. Σιλγάρου. Ωραία, ωραία. Βάζουμε μία τελεία σε αυτό. Νομίζω ότι πήρε τις απαντήσεις του κ. Βασάκης μας, ο οποίος γνωρίζουμε τις ευαισθησίες του για το νησί. Έτσι, έχει εκφραστεί. Δεν τοποθετηθεί κανένας όμως. Σωστά. Ήταν πολύτιμη συμβολή του στο επίπεδο που σας περιέγραψα. Όπως το περιέγραψα. Ωραία, ωραία. Οπότε, έτσι κλείνοντας για τους κέντρους, καταλαβαίνω, κ. Κοζηράκη, ότι πρέπει μόνο του να αναγεννηθεί αυτό το νησί. Ενδεχομένως να μην χρειάζεται ιδιαίτερη παρέμβαση. Είτε ας πούμε κάποια φυτοφάρμακα να ψεκαστούν που έχουμε ακούσει εδώ διάφορα. Όχι, όχι, θα απομακρύνουμε τα ξενικά είδη βλάστησης. Υπάρχει μια τέτοια, μια πολύ γρήγορη και άμεση παρέμβαση που πρέπει να κάνει αποκεντρωμένη διοίκηση, σαφώς για των δασικών της υπηρεσιών. Για την απομάκρυση ξενικών ειδών βλάστησης που έχουν εισαχθεί στο νησί και δημιουργούν και πρόβλημα το οικοσύστημα, αλλά και μια υποβάθμιση και στο τοπίο το συγκεκριμένο, θα γίνει αυτή η απομάκρυνση των ξενικών ειδών. Όπως παράδειγμα, δηλαδή τι έχει μπει μέσα στο νησί. Από αλμυρίκια μέχρι άλλα είδη καλοπιστικά. Έχουν φυτευτεί δηλαδή τέτοια. Ναι, ναι, έχουν εισαχθεί, έχουν φυτευτεί. Θα γίνει απομάκρυνση υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο έτος. Δεν ξέρω αν μπορούμε φέτος το φθινόπωρο. Ίσως να το δούμε και αυτό μετά, μετά την καλοκαιρινή περίοδο να το κάνουμε, να απομακρυνθούν τα ξενικά είδη. Αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να γίνουν αναβασώσεις στο νησί, δεν κρίνεται σκόπιμο. Θεωρούμε ότι με τις κατάλληλες συνθήκες μπορούμε να βοηθήσουμε τη βλάστηση να αναγεννηθεί φυσικά. Ωραία. Οπότε, αν έχουμε δηλαδή βροχοπτώσεις, παράδειγμα του χρόνου, πάλι θα έχουμε να καταπράσουμε. Αν έχουμε ανθρώπους και σκηνές και παραδείγματα, συγγνώμη που διακόπτω συνέχεια, αυτό είναι το σημαντικό. Είδαμε. Περπατούσαμε στο μονοπάτι που είχε σημανθεί με τον Υπουργό και τη συνοδεία ολόκληρη και θα πηγαίναμε από τη μία παραλία στην άλλη. Ο ίδιος ξέκλεινε κάποια στιγμή και είπε: θέλω να μπω από το κεντροδάσος και να περπατήσω στην άμμο να τα δω. Όπου φυσικά είδαμε όλα αυτά τα παραπήγματα, όλες τις καβάντζες που υπάρχουν μέσα, όλα αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα, άνθρωποι κάτοικοι. Και είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα κρέμονται από τους κέντρους, σπάν κλαδιά, κόβονται ρίζες. Φεύγει άμμος από το ριζικό σύστημα και απογυμνώνεται. Εμείς έχουμε προκαλέσει αυτή τη μεγάλη καταστροφή στο κεντρόδασος. Αυτή η λόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση, αυτή το έχει προκαλέσει αυτό. Μάλιστα. Οπότε ενδεχομένως γι' αυτό υπάρχει αυτή η πρόταση να κλείσει το δάσος, να μην μπορεί κάποιος να περπατήσει, να μπει μέσα και να κάνει όλα αυτά, να βάλει τη σκηνή του, να κάνει να ράνει. Οπότε δεν θα έχει πρόσβαση, αυτό λέμε το. Ναι, να γίνει μια παρότρινση με σηματοδότηση και τα ντεξ αυτά περιφερειακή. Και εντός, αυτό δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κλείσει, να κλειδωθεί, να μπει κάτι που θα το κλειδώσει. Είναι κάτι και το οποίο δεν αρέσει και δεν θέλει κανείς. Το θέμα όμως είναι ότι διαγνύουμε τη δυνατότητα φύλαξης έτσι ώστε άνθρωποι να αποτρέπουν επισκέπτες, οι οποίοι εγώ θεωρώ ότι είναι καλοπροαίρετοι και θέλουν απλώς να πάνε να δουν και να γνωρίσουν, όχι να προκαλέσουν κακό. Αλλά όταν υπάρχουν φύλακες που θα επισημαίνουν τη ζημιά που προκαλείται με την είσοδο, θα αποτρέπουν τον κόσμο αυτό να μπει σε αυτό. Μια ενημέρωση τέλος πάντων, μια ενημέρωση να έχει στους ανθρώπους που μπαίνουν. Δεν ξέρω πόσοι θα μπαίνουν από του χρόνου και μετά τι θα ισχύσει. Θα τα δούμε όλα αυτά σε δεύτερο χρόνο. Προς το παρόν δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να πούμε, μιας και ανοίγουν και τα καραβάκια, ξεκινούν τώρα 1η του Ιούλη τις εκδρομές. Δεν γνωρίζουμε αν θα μπορεί ο επισκέπτης να έχει μια ξαπλώσσα, να έχει μια ομπρέλα, να έχει ένα νερό. Δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα είναι θέμα κτηματικής. Θα κουβαλάνε και μειωμένο αριθμό ατόπων και λόγω του κορονοϊού. Θα είναι στο 60-50 με 100% πληρότητα. Δεν μπορούμε να πάμε πέρα από αυτό. Φτάνει να έχουμε βέβαια έτσι. Και έλεγχε το λιμενικό για το COVID. Φτάνει να έχουμε, λέω κιόλας, γιατί δεν ξέρεις τι του τουρισμού θα έχουμε. Ναι, είναι επίσης και αυτό. Αυτός ο φόβος και το μεγάλο κόστος που κάποιος που φοβάται δεν μπορεί να απολαύσει κιόλας να φτάσει εκεί και με αυτές τις τιμές εισιτηρίων έτσι κι αλλιώς. Αλλά εγώ θέλω πάλι να τονίσω ξανά ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπα ξανά στην αρχή. Ότι αν αυτό που έχουμε δεν προστατευθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μιλάμε για πρόσκαιρα κέρδη. Κέρδη τα οποία θα είναι για τα επόμενα 2-3 χρόνια και μετά τίποτα. Θεωρώ ότι ούτε η κοινωνία της Ιεράπετρας, ούτε η κριτική θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Για ένα παροδικό κέρδος ακόμα λίγων ετών να εξαφανιστεί όλο αυτό που υπάρχει εκεί. Και επειδή κανείς
δεν επιθυμεί πραγματικά τον αποκλεισμό της πρόσβασης στη χρυσή για ένα χρονικό διάστημα, ούτε καν τον αποκλεισμό στο κευροδάσος, θεωρώ ότι πρέπει όλοι, παράλληλα με τις ενέργειες που οφείλουμε εμείς να κάνουμε με το σχέδιο δράσης, θεωρώ όλοι ότι πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να σεβαστούν αυτό το οικοσύστημα. Γιατί από αυτό κάποιοι ζουν και πρέπει να το σεβαστούν τώρα. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, θα δούμε και τι θα γίνει, είπαμε, με αυτό το υπόλοιπο διάστημα που απομένει για την εξυπηρέτηση και για τις υπηρεσίες στη Χρυσή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο. Καλά. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος, κυρία Κοζηράκη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή δυνάμωση. Επίσης, γεια σας. Αυτά λοιπόν με την αποκεντρωμένη την κυρία Κοζηράκη για τον απόϊχο, αν θέλετε, της επίσκεψης του.